να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει και τα φαρμακεία ως εμβολιαστικά κέντρα, ζητάνε οι φαρμακοποιοί της Κρήτης. Τα φαρμακεία δεν ζητούν να κάνουν κάτι καινούργιο και κάτι πρωτοφανές, ζητούν να μπουν και αυτά τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο. Δεν μιλάμε ότι αύριο μπορούμε να εμβολιάσουμε τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο επιχάρτου το οποίο θα προβλέπει σε έκτακτες ανάγκες και τη συμμετοχή των φαρμακείων. Πρέπει. Είμαστε ήδη στα πόστα μας από την αρχή. Κανένας δεν έχει λείψει ούτε μία μέρα. Αν δεν μπούμε και εμείς σαν σημεία στο κομμάτι αυτό, το βλέπω να πηγαίνει με πολύ αργό ρυθμό. Όπως τονίζουν με τις υπάρχουσες υποδομές, ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της COVID-19 θα είναι αργός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημιουργία της πολυπόθητης ανοσίας, αλλά και την πραγματική ζωή της κοινότητας. Με τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβουμε μέχρι το καλοκαίρι να τελειώσουμε τον εμβολιασμό. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να πω ότι μέχρι το καλοκαίρι, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, θα έχουμε εμβολιάσει το 60-70% του πληθυσμού της Κρήτης. Το οποίο είναι και το ζητούμενο, βέβαια, αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια κάποια ανοσία, σωστά. Ακριβώς. Για πόσα επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα μιλάμε σε επίπεδο Κρήτης, εφόσον ενταχθούν και τα φαρμακεία στην επιχείρηση Ελευθερία? Αν αύριο θα μπορούσαν να συμμετέχουν και τα φαρμακεία, θα μιλούσαμε για ακόμα 500 περίπου εμβολιαστικά κέντρα επιπλέον. Μιλάμε για τεράστια διαφορά και τεράστια συνεισφορά των φαρμακείων. Έστω και αν δεν μπορούν όλα τα φαρμακεία και μπορούν τα 300, μπορούν τα 400. Καταλαβαίνετε όμως ότι καμία σχέση με τα εμβολιαστικά κέντρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτό έχει αποδειχθεί ήδη με τη συμμετοχή μας στον εμβολιασμό κατά την αντιγρυπτική περίοδο. Τα φαρμακεία όλης της χώρας για την περίοδο 2020-2021 που περιλαμβάνει η κάλυψη του αντιγρυπτικού εμβολιασμού, μιλάμε για 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ποιο είναι αυτό που κρατάει την πολιτεία μακριά από τα φαρμακεία? Ρωτώ για την περίπτωση που αυτό θα αφορά, ας πούμε, στο συγκεκριμένο εμβόλιο της Pfizer που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή και το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ψήξη και τα λοιπά. Εντάξει, στα σοβαρά κράτη ξέρω ότι οι σχεδιασμοί προηγούνται των ενεργειών και των εφαρμογών που οποιοδήποτε προγράμματος υπάρχει. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή να κάτσουμε να σχεδιάσουμε την είσοδο των φαρμακείων στον εμβολιασμό. Πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία, πρέπει να υπάρξει μια πιστοποίηση για τους φαρμακοποιούς, η οποία πότε θα γίνει. Τα εμβόλια τα οποία έχουν έρθει, σαφώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διακινηθούν στα φαρμακεία, αλλά πολύ σύντομα θα έρθουν στην Ελλάδα και τα εμβόλια αυτά, τα οποία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. Θα μπορούν λοιπόν να μοιραστούν στα φαρμακεία και να τα διαχειριστούν οι φαρμακοποιοί προς όφελος της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα, πολλοί είναι οι φαρμακοποιοί που έχουν ζητήσει από την πολιτεία να τους συμπεριλάβει ως εθελοντές στα εμβολιαστικά κέντρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο άγνωστο, γιατί δεν έχει συμβεί. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τόσους υγειονομικούς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και οι οποίοι θέλουν ακόμα και εθελοντικά να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και να μην έχεις κάνει καμία κίνηση για να μπορέσεις να δεις πώς θα τους εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο.